Τι σκοπεύετε να κάνετε με το επιχειρούμενο ορυχείο στις Κουριές Χαλκιδικής? Βεβαίως, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εκτενείς θέσεις για το θέμα. Ναι, νομίζω ότι η θέση μας είναι σαφής. Η εξόρυξη, η δραστηριότητα εξόρυξης χρυσού, κατά την εκτίμησή μας, είναι μια επιβλαβής για το περιβάλλον δραστηριότητα. Έχουμε καταθέσει τις θέσεις μας, τις προτάσεις μας και στον διάλογο που έχει διεξαχθεί, έτσι όπως έχει διεξαχθεί. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να συμμορφωθεί η διοίκηση της Ελληνικός Χρυσός με την αντίληψη ότι η νέα κυβέρνηση θα εφαρμόσει τους νόμους. Από εκεί και πέρα, απέναντι στους εργαζόμενους, διότι δεν είμαστε απέναντι στους εργαζόμενους, υπάρχει τέτοιο θέμα. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει κατά προτεραιότητα να ενταχθούν στα προγράμματα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που έχουμε εξαγγείλει μέσα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ, διότι εμείς δεν θέλουμε να αφήσουμε στη Χαλκιδική μια κοινωνία διχασμένη σε εμπόλεμη κατάσταση. Θέλουμε την κοινωνική συνοχή, θέλουμε μια κοινωνία που να λειτουργεί με αλληλεγγύη και γι' αυτό το λόγο θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε αυτή την πληγή και να προστατεύσουμε το περιβάλλον, αλλά και την εργασία, την κοινωνική συνοχή, στην πολύπαθη πια Χαλκιδική. Και θα πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα για το οποίο έχετε μιλήσει πάλι εκτενώς, για τα κανάλια. Πολλοί καναλάρχες, ρωτάει ο συγκεκριμένος χρήστης, χρωστάνε δάνεια. Αν δεν μπορέσουν να τα αποπληρώσουν, θα κλείσουν οι σταθμοί ή θα τους δοθούν νέα δάνεια? Έχετε τοποθετηθεί αναλυτικά πάνω σε αυτό, αλλά νομίζω... Κοιτάξτε, εδώ δεν χρειάζεται ούτε να νομοθετήσουμε, ούτε να βρούμε δημοσιονομικούς πόρους για να εφαρμόσουμε το αυτονόητο. Πρέπει οι νόμοι να ισχύουν για όλους. Δεν μπορεί οι νόμοι να ισχύουν για ένα επιχειρηματία μικρομεσαίο που τα βγάζει, δεν τη βγάζει και είναι πνιγμένος μέχρι το λαιμό και κοντεύει να μπει και φυλακή και να μην ισχύει για κάποιους άλλους. Οι νόμοι πρέπει να ισχύουν για όλους. Πιστεύω λοιπόν ότι μέσα από μια διαδικασία ανοιχτή για την αδειοδότηση δεν θα χρειαστεί να κλείσει καμία επιχείρηση, διότι αυτοί που έχουν ενδιαφέρον να λειτουργούν ιδιωτικούς σταθμούς θα βάλουν το χέρι στην τσέπη. Η ώρα είναι 9 και 4 και κανονικά θα έπρεπε κάπου εδώ να λήξει η συνέντευξή μας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να δεχτείτε μερικές ερωτήσεις ακόμα. Όπως ας πούμε την ερώτηση, τι θα κάνετε με ζητήματα όπως η Ολυμπιακή Αεροπορία, ο Εθνικός Αερομεταφορέας. Θα προχωρήσετε στην επανασύστασή της ως Εθνικό Αερομεταφορέα με το λιμάνι και την Κόσκο? Τι πρόθεση έχετε, τι σκοπεύετε να κάνετε? Κοιτάξτε τώρα, εμείς έχουμε πει ότι θα κάνουμε αυτά που μπορούμε, όχι αυτά που θέλουμε. Το να μιλήσει κανείς για επανασύσταση του κρατικού αερομεταφορέα είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, αλλά χρειάζεται κάποια εκατομμύρια ευρώ τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε διαθέσιμα. Ήταν εθνικό έγκλημα αυτό που έγινε με την Ολυμπιακή και η κατασπατάληση και η διαχείριση της Ολυμπιακής ήταν εθνικό έγκλημα και το κλείσιμο της Ολυμπιακής, έτσι όπως έγινε. Όμως για να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στην ελληνική κοινωνία και να μην λέμε φανφάρες, δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσα τουλάχιστον για επανίδυση του Εθνικού Αερομεταφορέα, δυστυχώς. Η Κόσκο είναι εξίσου μεγάλο θέμα, πολύ μεγάλο θέμα. Εμείς έχουμε μία θέση αρχής για τη δεσπόζουσα θέση του ελληνικού δημοσίου σε κομβική σημασία, στρατηγική σημασία υποδομές, όπως τα λιμάνια που είναι πύλες εισόδου. Η Κόσκο όμως είναι ταυτόχρονα και ένα ειδικό θέμα. Γιατί απέναντί μας δεν έχουμε έναν ιδιώτη, έχουμε ένα κράτος. Μια κρατική επιχείρηση. Άρα είναι μια υπόθεση, παρά το γεγονός ότι είμαστε αναγκασμένοι από την ευρωπαϊκή νομοθεσία να τηρούμε τους όρους του ανταγωνισμού, εν τούτης είναι μια υπόθεση που αφορά και την διακρατική σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κίνα. Αυτό που εγώ λέω είναι ότι στην συγκεκριμένη συμφωνία η Ελλάδα δεν πήρε αυτά που έπρεπε να πάρει. Και λέω και παραχώρησε πολύ περισσότερα από όσα θα μπορούσε να παραχωρήσει. Εμείς, επαναλαμβάνω, είμαστε υπέρ των αναπτυξιακών κοινοπραξιών με δεσπόζουσα θέση του ελληνικού δημοσίου, κυρίως και με ιδιώτες, αλλά κυρίως με κράτη. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως πώς είναι δυνατόν να έχουμε δώσει όλο το λιμάνι σχεδόν και η ανταποδοτικότητα να είναι πενιχρή.
Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν πέρασε καν από το μυαλό όλων αυτών που κόπτονται για την παραχώρηση, και δεν είναι ιδιωτικοποίηση, παραχώρηση είναι για ένα χρονικό διάστημα, στην Κόσκο, και να μην έχει σκεφτεί κανείς να προτάξει το αίτημα της ανταποδοτικότητας στην πραγματική οικονομία. Της εξαγωγής ελληνικών αγροτικών προϊόντων στην τεράστια κινέζικη αγορά. Αυτά είναι ερωτήματα, τα οποία εμείς θα τα ξαναβάλουμε στο τραπέζι της συζήτησης. Από την οθόνη, κύριε Πρόεδρε, τι σκοπεύετε να κάνετε με τους μακροχρόνια ανέργους άνω των 45 ετών που δεν πρόκειται να βρουν δουλειά? Αφορά βεβαίως πάρα πολύ κόσμο. Ξέρετε ότι όσο μεγαλύτερος είναι κανείς, αν βγει από την αγορά εργασίας, τόσο πιο δύσκολα ξαναμπαίνει. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τους μακροχρόνια ανέργους? Κοιτάξτε, το πρόβλημα της ανεργίας είναι το εθνικό μας πρόβλημα, έτσι. Και αν θέλετε να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τη μια μέρα στην άλλη. Το πρώτο για να αντιμετωπιστεί είναι να ξαναγυρίσουμε στην ανάπτυξη. Να έχουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Εμείς, αυτό που είπαμε στη Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός ότι ακόμα και αυτό αντιμετωπίστηκε με πολύ επιθετικό τρόπο από τους πολιτικούς μας αντιπάλους εν τούτης, ήταν αυτό που με βάση τα σημερινά δεδομένα και τις σημερινές οικονομικές δυνατότητες μπορούμε να υλοποιήσουμε, αλλά δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα. 1,5 εκατομμύριο είναι οι άνεργοι, εμείς μιλήσαμε για 300.000 νέες θέσεις στο δημόσιο, ιδιωτικό και κοινωνικό τομέα την πρώτη διετία. Και βεβαίως τα κοινωνικά κριτήρια στην αντιμετώπιση του προβλήματος παίζουν ένα ρόλο. Και είναι ένα από τα κριτήρια της κοινωνικής κατάστασης, ενώ το αν κανείς είναι μακροχρόνια άνεργος και μάλιστα πάνω από 45, όπου εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία να επανενταχθεί στην αγορά εργασίας. Να σας πάω σε μια ερώτηση που έρχεται από έναν χρήστη του Twitter, ο οποίος μιλάει για την αριστερά. Λέει λοιπόν ότι στις προηγούμενες εκλογές, στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε το πάγιο αίτημα της αριστεράς, που δεν είναι άλλο από την έξοδο της χώρας από το ΝΑΤΟ. Συνεχίζει να ισχύει? Νομίζω ότι προσπάθησα και έδωσα και μια απάντηση και σε προηγούμενο ερώτημα. Κοιτάξτε να δείτε, τη χώρα από το ΝΑΤΟ την έβγαλε η αριστερά, την έβγαλε ο Καραμαλής. Κωνσταντίνος Καραμαλής, όχι ο Κώστας, ο Κωνσταντίνος. Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα της αριστεράς της δικής μας, που αναλαμβάνει μια βαριά εθνική ευθύνη, ευθύνη κοινωνικής σωτηρίας και εθνικής αναγέννησης, είναι να σταθούμε στα πόδια μας. Να σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά, να πάρουμε ανάσα και να ξανααποκτήσει ο λαός μας την αξιοπρέπειά του. Αυτή είναι η βασική μας προτεραιότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμπαθούμε τον ΝΑΤΟ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε και δεν παλεύουμε για έναν κόσμο χωρίς στρατιωτικούς συνασπισμούς και με άλλους θεσμούς συλλογικής ασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο του ΑΣΕ. Από εκεί και πέρα όμως, η προτεραιότητά μας, επαναλαμβάνω, είναι η κοινωνική σωτηρία, η εθνική αναγέννηση, η αξιοπρέπεια των Ελλήνων πολιτών. Έχουμε αρκετούς αντιπάλους αυτή τη στιγμή σε διεθνές επίπεδο. Έχουμε αρκετές δυσκολίες να αντιμετωπίσουμε. Δεν θέλουμε να προσθέσουμε άλλες. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα θα συμμετέχει στο ΝΑΤΟ σκύβοντας το κεφάλι. Η Ελλάδα θα παίζει έναν ενεργητικό ρόλο σε όλους τους οργανισμούς και τους θεσμούς που συμμετέχει. Είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε στο ΝΑΤΟ. Δεν θα είναι ο τελευταίος τροχός της άμαξης. Δεν θα είναι μια χώρα που θα υλοποιεί, θα σκύβει το κεφάλι, θα ψηφίζει, θα στηρίζει επεμβάσεις στη Γιουγκοσλαβία, για παράδειγμα, όπως αυτή τη Γιουγκοσλαβία, ή επεμβάσεις που είναι άδικες, που είναι κατάφορα έξω από το πλαίσιο της νομιμότητας. Θα παίζουμε ενεργό ρόλο σε όλους τους οργανισμούς όπου συμμετέχουμε. Και κυρίως θα είμαστε και μια χώρα που, παρά το γεγονός ότι ανήκει σε αυτούς τους οργανισμούς, τους διεθνείς οργανισμούς, θα έχει ανεξαρτησία, αυτονομία, να έχει συμφωνίες και συνεργασία με μια σειρά από άλλες χώρες της περιοχής, να είναι γέφυρα φιλίας και συνεργασίας των λαών στην ευρύτερη περιοχή και όχι μια χώρα προτεκτοράτου που θα αποφασίζουν άλλοι και αυτοί θα υλοποιεί.